Γεια σας παιδες, πώς τα περνάτε? Είμαι ο Μάνος και καλώς ήρθατε στο Orcs Must Die 1. Αυτό που βλέπουμε είναι μια παγίδα που μας ξεκλειδώνει, την Auto Balista. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην 21 πίστα και αυτή είναι η Hard Climb. Πρώτα απ' όλα είχα στην 20 αποστολή, στην προηγούμενη αποστολή που είχαμε παίξει, ότι θα σταματήσω το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλλά κάποια παιδιά μου στείλανε μήνυμα και μου είπανε να συνεχίσω να ολοκληρώσω και τις άλλες αποστολές, αυτές εδώ που έχουν μείνει, για να δούνε και τις στρατηγικές. Σε αυτές τις 4 πίστες που έχουν μείνει, στις 4 αποστολές του κανονικού campaign, και υπάρχουν και άλλες 4 νομίζω, 5 πρέπει να είναι, και στο Lost Adventure. Λοιπόν, ευχαριστώ παιδιά πάντως πάρα πολύ για την υποστήριξή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που κάνετε. Λοιπόν, εδώ όπως βλέπουμε σε αυτή την πίστα έχουμε 2 πόρτες μπροστά, 2 εξόδους πίσω. Κάτι πάλι την έχουμε εδώ. Και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται. Καταρχήν θα χρησιμοποιήσουμε Steel Weaver, έτσι δεν το... Αυτό είναι η αρχή και το τέλος. Και βάζουμε το συγκεκριμένο αυτό εδώ που μας δίνει παραπάνω χρήματα. Λοιπόν, βλέπουμε ότι έχουμε τα headbutt αυτά που πετάνε, έχουμε orc warrior, έχουμε crossbow orc, έχουμε τα ogre και έχουμε και αυτά εδώ τα ηλίθια που τρέχουν. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε τις καταιγίδες, αστραπές κτλ. Θα χρησιμοποιήσουμε πάγο φωτιά, θα χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ που τους κολλάει, τους κάνει να πηγαίνουν πιο αργά. Να βάλουμε τείχο αν είναι. Θα χρησιμοποιήσουμε οπωσδήποτε barricade. Θα βάλουμε αυτό εδώ, θα βάλουμε αυτό εδώ και ας βάλουμε φυσικά και τους τοξότες μας. Έτσι που θα χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε? Βασικά όταν θέλουμε να κάνουμε ένα μεγάλο σκορ, αυτό το επιτυχάνουμε κάνοντας και αρκετά κόμπο. Εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι ώστε να τους μαζέψουμε όλους μαζί και να κάνουμε ένα κόμπο. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να τους κάνουμε να έρχονται όλους από τη μία μεριά ή όλους από την άλλη. Ή θα μπορούσαμε να έχουμε εδώ στρατό και παγίδες, να βάλουμε και από την άλλη και να γίνονται ταυτόχρονα τα κόμπο, αναλόγως πώς θέλει ο καθένας να παίξει το παιχνίδι. Αυτό λοιπόν που σκέφτηκα να σας δείξω, έτσι μία όμορφη και απλή στρατηγική, είναι να μπορέσουμε να τα μπλοκάρουμε από τη μία μεριά και να τους στέλνουμε όλους από την άλλη. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε καταρχήν το εξής. Θα βάλουμε barricade εδώ και εδώ. Βάζοντας εδώ λοιπόν barricade, όπως βλέπουμε, αυτά έρχονται εδώ και ξαναγυρίζουν πίσω. Τα orc. Έτσι, θα το δούμε τώρα. Ορίστε, πάνε και έρχονται πίσω. Επειδή δεν έχουμε εδώ πέρα κάτι να τα κλείσουμε, έρχονται από εδώ. Θα βάλουμε λοιπόν ένα barricade εδώ. Έτσι, άρα αυτομάτως ανεβαίνουν και κατεβαίνουν και κάνουν κύκλο και έρχονται από την άλλη μεριά. Άρα λοιπόν εδώ θα βάλουμε αυτό εδώ, έτσι, και φυσικά αυτό θα πάει μαζί παρέα με αυτά εδώ, 2, 3, τέλεια. Θα βάλουμε στις Weaver να χρησιμοποιήσουμε και αυτό εδώ, να χρησιμοποιήσουμε αυτό, έτσι κι αλλιώς είναι λίγο εύκολα στην αρχή, μέχρι να ανέβουν από εδώ, να έρθουν, να κατέβουν, θα τα έχουμε καθαρίσει. Άρα, ερχόμαστε εδώ, πατάμε το G, θα τα ξεκλειδώσουμε, να βγούνε, θα σπάσει, βλέπουμε παιδιά έρχονται και από τις δύο μεριές. Όταν νεύρα μου, αυτό πάντα μου κυβαράει. Βλέπουμε ότι πεθαίνουν παιδιά μέσα, έτσι, πριν βγούνε. Αυτό είναι το καλό που κάνει το σύννεφο με τους κεραυνούς, αυτό κάνει. Τέλεια, πάει το πρώτο. Ανεβάζουμε εδώ να επιλέξουμε και αυτά εδώ τα δύο και θα ελευθερώσουμε μετά και από την άλλη μεριά και τους τοξότες μας. Τέλεια. Άρχιζουμε έτσι να σκοτώνουμε πριν βγούνε. Τέλεια. Πάμε απ' την άλλη. Το βάζουμε στη μέση, θέλουμε και κάποια κόμπο να κάνουμε, να πάρουμε περισσότερα χρηματάκια κτλ. Τέλεια, πολύ όμορφα. Πατάμε λοιπόν εδώ Weaver, ανοίγουμε αυτό και αυτό εδώ. Ωραία. Και ας έρθουμε εδώ να βάλουμε, έλα, και ας βάλουμε εδώ στη μέση το ξότι. Τι έρχεται εδώ, α, εδώ έρχονται από εδώ, αυτά εδώ που πετάνε. Δυστυχώς μας τρώει αρκετή ενέργεια. Φαντάζομαι ότι... Α, ωραία, τα προλάβαμε. Άψογα. Λοιπόν, από εδώ είμαστε κομπλέ. Τέλεια. Έχουν περάσει. Τι θα κάνουμε τώρα. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα barricade, παιδιά, να κλείσουμε εδώ τους τοξότες μας. Να μην μπορούν να έρθουν από την άλλη. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τοξότες. 1, 2, 3 από εδώ. Και θα βάλουμε... 2 τοξότες για αρχή, 1, 2 για ό,τι περάσει. Για ό,τι περάσει εδώ. Να βαράνε δηλαδή έτσι, έτσι. Να βαράνε δηλαδή τα, ό,τι περνάει από εδώ πέρα πάνω από τα πετούμενα. Λοιπόν, πατάμε G, τα ελευθερώνουμε. Άντε τώρα, και δεν τον πετύχαμε κιόλας. Ωραία, πάει ο ένας. Ο άλλος πέθανε από εδώ. Και... Αυτό που σας έλεγα, παιδιά, κοιτάξτε εδώ. Βλέπετε. Οι τοξότες να καλύψουν εδώ πέρα πίσω, γιατί τι να πρώτο προλάβουν να βαρέσουν. Άψογα. Ας βάλουμε άλλους 2. 1, 2 παιδιά. Χρειάζονται. Πιστέψτε με. Πιστέψτε με. Πάμε γρήγορα. Πάμε γρήγορα. Τέλεια. Ωραία. Και όπως θα δούμε τώρα, μα έρθουμε γρήγορα εδώ, οι τοξότες, αλλά να βάλουν, παιδιά, το δύσκολο έργο να βαρέσουν αυτά εδώ, τα headshot, να τους κάνουμε εμείς κανένα headshot. Τέλεια, άψογα. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε εδώ να βάλουμε... Θα τα φτιάξουμε. Αυτό ήταν τώρα που ήταν να ακούσω. Τέλος πάντων. Ωραία. Ευτυχώς. Βασικά αυτό, παιδιά, γι' αυτό τους βάζουμε, γιατί έρχονται αυτά εδώ τα όργια. Βαράγανε τόση ώρα, παιδιά, κάτω εδώ πέρα τους οξώτες μας και τους κάνανε αρκετή ζημιά. Και τώρα, αφού ηρεμήσαμε, ευτυχώς δεν έχει περάσει τίποτε ακόμα πίσω, έτσι, γεμίζουμε εδώ με τοξότες. Άψογα, τέλεια, πολύ όμορφα. Ωραία. Και μπορούμε να βάλουμε... ας βάλουμε και μερικούς εδώ ακόμα. Ας έχουμε καλό, ένα καλό backup. Πάντα χρειάζεται το καλό backup. Και ας βάλουμε και τέτοια τώρα εδώ. Τώρα σιγά σιγά, εφόσον έχουμε κάνει μια καλή άμυνα πίσω, παιδιά, μπορούμε να κάνουμε αυτό. Αυτό τώρα που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να κλείσουμε εδώ λοιπόν barricade εδώ, και αυτό εδώ πως το έχουμε κάνει, να βάλουμε ένα άνοιγμα στη μέση και να καθόμαστε στο κέντρο, να περνάνε μόνο από τη μία μεριά, αλλά εντάξει είναι και λίγο ρυψοκίνδυνο τώρα αυτό, να τους δώσετε μόνο μία διαδρομή και να έρχονται όλα από εδώ. Είναι μόνο άλλωστε ένα χτύπημα, έτσι, όπως βλέπουμε δεν το καλύπτει σε μάκρος, δυστυχώς. Δεν μπορούμε να το βάλουμε κάθετα, έχει μπει μόνο οριζόντια, άρα ας το αφήσουμε έτσι. Πατάμε λοιπόν G. Ω! Δεν το πέτυχα! Έλα. Μην έχω. Α, και έχω. Και πάλι. Δεν το πέτυχα. Δηλαδή πού να το πεις αυτό. Μία είχα να πετάξω και αυτή πάλι δεν το πέτυχε. Έτσι. Έλα. Έτσι. Άψογα, άψογα, λεφτά, λεφτά, όχι δεν έχουμε άλλα. Λοιπόν, ας βάλουμε κι άλλο εδώ. Δεν έχουμε άλλο. Αυτό είναι ότι καμιά φορά παιδιά μπερδεύουνε τα παιδιά, δυστυχώς. Πού είναι, έλα. Τέλεια. Ερχόμαστε λοιπόν από εδώ να βοηθήσουμε τους οξώτες για να κάνουμε πιο πολύ damage αυτά που πετάνε πάνω. Και ό,τι και να περάσει δεν μας απασχολεί. Τα έχουμε φάει όλα. Ναι, τα φάγαμε όλα. Ας έρθουμε εδώ να συμπληρώσουμε. Τι έρχεται τώρα. Έλα, έλα που ξέρετε και από εδώ. Είμαστε στο ένα το κύμα. Άψογα. Έρχομαστε εδώ εμείς να βοηθήσουμε γρήγορα τους οξώτες μας. Και ας δούμε και εδώ τι παίζει. Αυτά είναι. Τέλεια. Καλό είναι παιδιά να τους βάζετε πίσω τους τοξότες, γιατί άμα τους βάλετε εδώ μπροστά ή εδώ πέρα, πρώτα απ' όλα χωράνε λίγοι και δεύτερον δεν θα κάνετε αυτό που θέλετε. Έτσι, άμα πέσουμε, κλακ, πάρτα. Χάνουμε ζωούλα. Άστο αυτό για ώρα ανάγκης. Λοιπόν, και να βάλουμε παγίδες. Ας βάλουμε παγίδες. A little present for you, one for you and one for you. Step right this way, Mr. Orc. Έτσι όπως θα λες. Και πάμε. Όχο. Γιατί μου το κάνεις αυτό? Γιατί, why, πες μου. Λάτε από εδώ, λάτε από εδώ. Καείτε. Ωραία. Πάνε αυτά. Αυτοί ψοφίσαν αυτοί παέ. Ό,τι περάσει. Εμείς εδώ. Ένα headshot. Έτσι. Άρα θα το κρατήσουμε τώρα αυτό. Όχι. Εδώ το μεταξύ πάντα το ευνευριστικό ρε παιδιά ότι με αυτή την ενέργεια αυτούς να κάνουν λίγο καείτε. Πάει ο ένας. Άντε πάλι. Γι' αυτό με πληγώνει. Γιατί εγώ τώρα τι να κάνω τώρα που μου φάγε τους Άρτσερ. Πάρει και είδα από εδώ. Και είμαστε στο 12ο κύμα. Τώρα θα έρθουν λίγο τα δύσκολα. Αλλά θα ξανατοντανέψουμε πάλι μόλις τελειώσει αυτό το κύμα. Α, τέλεια. Πάμε λίγο πίσω εδώ να δούμε ρε παιδιά τι γίνεται. Άψογα. Το πείστε κι εσείς. Κάτω. Πιστεύω ότι και τα... Έλα. Πιστεύω ότι τα έχουμε στο τσεπάκι μας τα 5 αστέρια. Ξαναζωντανέψανε οι τέτοιοι μας. Οι τοξότες μας. One for you, and one for you. And one for you, one for you, one for me, one for you. Σαν το τραγούδι είναι. One for me, one for you. This'll hurt. A treat for you. Έτσι. Έτσι. Είναι ωραία παγίδα, ε. Άντε πάλι. Άντε πάλι. Ναι, αλλά δεν έχω... Έτσι. Α, μάνα, αυτό τώρα το θέλω να τα ακούσω. Έλα μωρέ. Έτσι. Πέρασε τίποτα. Για να δούμε. Όχι, ωραία. Ω, και headshot. Μ' αρέσει. Και τι κάναμε. 4, εντάξει, 4 κρανία. Γιατί δεν είχαμε αρκετά κόμπο. Έτσι. Αρκετά κόμπο. 4 κρανία, αλλά ήταν πάρα πολύ καλό σας στρατηγική. Είδατε λοιπόν μία στρατηγική, εσείς μπορείτε να κάνετε τη δική σας. Και λοιπόν 21 αποστολή, hard climb. Ελπίζω να σας άρεσε. Περιμένω λοιπόν τα σχόλιά σας, εντυπώσεις σας. Να δώσετε και το βίντεο σε κάποιον άλλον φίλο σας αν τον βοηθήσει οτιδήποτε. Φυσικά εγγραφή στο κανάλι για να ξέρετε κάθε πότε ανεβάζω βιντεάκια. Και πάλι παιδιά ευχαριστώ για τα μηνύματα που μου είπατε να συνεχίσω το συγκεκριμένο παιχνίδι γιατί θέλετε να δείτε και τις υπόλοιπες πίστες. Να είστε πάντα καλά, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.